και έναν απλό πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε κυκλοφορεί, ούτε ένα χαρτί για το τι γίνεται στη Λαρνάκα. Ούτε μια σελίδα δεν υπάρχει για τούτο το θέμα. Αν πάμε στο τοπικό σχέδιο και κοιτάξουμε τι λέει ο χαρτής για τη Λαρνάκα και τι λέει για την περιοχή, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Λάρνακας, θα δείτε ότι μέσα στο λιμάνι της Λάρνακας είναι κάτω από το τοπικό σχέδιο και έπρεπε να γίνει, να ζητηθούν πολεοδομικές άδειες. Επειδή εδώ έκαμε άδειες, εδώ έκαμε οδηγίες πρώτα να δεχτούν τις μονάδες στο λιμάνι και μετά από τις οδηγίες εδώ έκαμε τους άδεια να λειτουργούν, χωρίς να ακολουθήσουμε την νομοθεσία, πήγαν πίσω στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έδωσε τους άδεια κατά απόκληση, αποκαλείτο απόκληση. Και έχει σημασία η λέξη αποκλήση. Δεν είναι κατά παρέκκληση που τους έδωκε. Εδώ και τους κατά απόκληση. Γιατί εν τους εδίαν κατά παρέκκληση των τοπικών σχεδίων, έπρεπε να πάει στο Συμβούλιο Παρεκκλήσεων, να κάνουν στη συζήτηση, να σας καλέσουν όλους τις περιοχές που ενδιαφέρονται, να κάνουν δημόσια διαβούλευση, να ακούσουν τις απόψεις του κοινού και μετά να αποφασίσουν αν θα παραβιαστεί το τοπικό σχέδιο ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, το Υπουργικό Συμβούλιο είπε, ξέρετε, απόκληση, λίγο πιο τζι, εμπειράζει. Μέσα στη δήλωση πολιτικής υπάρχει και μία συνταγή για διαφθορά. Είναι μία απλή, ξεκάθαρη συνταγή που επιτρέπει τη διαφθορά στην πολεοδομία. Γιατί? Γιατί τούτο που βλέπετε αντίγραψα το ακριβώς όπως είναι από το δήλωση πολιτικής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας. Κατ' εξαίρεση, δηλαδή, η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατόν να θεωρήσει ότι συγκεκριμένη βιομηχανική, αποθηκευτική ή βιοτεχνική ανάπτυξη ανήκει σε υπιότερη κατηγορία εφόσον πιστεί, προσέξτε, εφόσον πιστεί ότι κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή δικαιολογείται από τον αναμενόμενο βαθμό επηρεασμού του περιβάλλοντος. Τι σημαίνει να πιστεί η πολεοδομία? Χωρίς όρους, χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτε. Να πάεις να έβρεις τον υπάλληλο που χειρίζεται το θέμα, να κλείσεις την πόρτα πίσω σου, να κάτσεις να κουβεντιάσεις μαζί του και να τον πείσεις να σου αφήγει να πάεις από βαριά βιομηχανική περιοχή να πάεις σε ελαφριά βιομηχανική περιοχή. Και μετά από τούτα όλα που ακούσετε τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο, αφήστε τη φαντασία σας να τρέξει με μαύρες σακούλες και να δείτε τρόπους που υπάρχουν για να πείσεις κάποιον να σου δώσει μια άδεια. Αυτό δεν είναι συνταγή για διαφθορά, δεν ξέρω πιο μεγάλο παραθύρι της διαφθοράς που τούτο. Και επαναλαμβάνω, τούτο είναι παρμένο λέξη προς λέξη που τη δήλωση πολιτικής. Τι έκαμε μένει στην Αραδίππου, στην περιοχή είδαμε τη βιομηχανική? Οι μονάδες τούτες είναι αποδεκτών από όλους ότι έπρεπε να πας σε βιομηχανική περιοχή βαριάς βιομηχανικής χρήσης. Πρέπει να είναι σε βαριά βιομηχανική περιοχή. Όχι μόνο δεν έπιασε σε βαριά βιομηχανική περιοχή, δεν έκαναν ούτε τις διαδικασίες για να πιάσουν άδειες. Ξεκινήσαν και χτίζαν. Και εγώ λέω ότι εκείνος που τους συμβούλευσε είναι πολλά σοφός. Ξέρει το κυπριακό σύστημα, πόξο και εκατοτά. Γιατί δεν έπαιρναν να υποβάλουν κανονική αίτηση, ήταν να αναγκαστεί να υποβάλει και τα στοιχεία που χρειάζονται για την αίτηση, ήταν να αναγκαστεί να εξεταστεί αν χρειάζεται από την περιβαλλοντική μελέτη κτλ. Αν ξεκινήσει και χτίζει χωρί αδεία, τότε προχωρά, πάει. Αν το χτίσω και ξεκινήσω να δουλεύω το, δεν πειράζει, διαφωνάζει κάπω ο κόσμο, να βρούμε μια απάντηση σε τούτο. Επειδή όμω έκαναν την παραβίαση, για να μην είμαστε τέλεια παρανομοί, έδωκε του μια χαλάρωση το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους εξασφάλισε μία απόκληση ξανά και για τούτες τις μονάδες πιάσαμε απόκληση για να πάσουν στην πιο ελαφριά βιομηχανική περιοχή. Άμα κοιτάξει κάποιος τις ελλείψεις, ακέφτει και ανησυχεί. Ανησυχείς πάρα πολλά. Δεν έκαναμε καμιά μελέτη για υποδομές σε ανάγκες και χώρους. Εγώ λέω δεν έκαναμε. Μπορεί η κυβέρνηση να έκαμε. Αλλά πούντι. Είδε την κανένα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Δεν το είδαμε. Εγώ λέω δεν το κάμαμε. Εντάξει. Δεν έκαναμε τη στρατηγική μελέτη για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή τη Λάρνακα. Δεν έκαναμε τι περιβαλλοντικέ μελέτε που έπρεπε να γίνει για κάθε έργο ή στην Αραδίππου. Δεν έκαναμε τι πολεοδομικέ διαδικασίε που χρειάζονται για τα έργα στο λιμάνι. Έκαναμε τι μονάδε στην Αραδίππου χωρί άδεια. Καμιά άδεια. Εδώ έκαναμε του απόκληση.
Και βάλαμε βαριές βιομηχανίες, ελαφριές χρήσεις περιοχές. Αν δεν κάνεις σωστά τις δουλειές σου, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε διαδηλώσεις που έγιναν, είχαμε ενστάσεις, φωνές, εκπομπές στα ράδια, στις τηλεοράσεις, επειδή το θέμα συζητήσαν το στη Βουλή. Και γιατί δεν έκαναμε τις σωστές διαδικασίες.